Λοιπόν, χαίρομαι που δίνετε αυτή τη δυνατότητα να γίνει αυτή η συζήτηση. Θα κάνω μια παρουσίαση κάποιων βασικών ζητημάτων και νομίζω ότι στη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει μπορούμε να δούμε διάφορες άλλες πτυχές οι οποίες αναγκαστικά για λόγους χρόνου θα μείνουν απ' έξω. Το πρώτο που νομίζω πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας καθώς ξεκινάει αυτή η κουβέντα είναι ότι είμαστε υπήκοοι του ελληνικού κράτους. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε εκπαιδευτεί από τα σχολεία και από το περίγυρο ο οποίος υπάρχει σε κάποιες αυτονόητες αλήθειες οι οποίες κυκλοφορούν από τις εφημερίδες μέχρι όλο το πολιτικό σύστημα, σχεδόν το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της υπερασπίζει, ξεκινώντας από τα δεξιά μέχρι και ακόμα και τα αριστερά κόμματα ανεξαρτήτως καταγωγής. Υπάρχουν πολύ μικρές μειοψηφίες μέσα από το πολιτικό σύστημα. Μία είναι και ο χώρος που βρισκόμαστε εδώ πέρα, που υπερασπίζουν διαφορετικές θέσεις, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ μικρές. Άρα, ό,τι συζητήσουμε εδώ πέρα, τον πρώτο χαρακτήρα, τον οποίο έχει, είναι να με κάποιο τρόπο να κρίνουμε και να αποδομήσουμε με κάποιο τρόπο αυτές τις αυτονόητες αλήθειες, οι οποίες κυκλοφορούν ως αυτονόητες για ό,τι έχει να κάνει με την σύγκρουση του ελληνικού με το τουρκικό κράτος. Το δεύτερο που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το εξής. Έναν χάρτη, λέω, και θα δούμε πολλά πράγματα στη συνέχεια, ένα χάρτη των αυτονόητων αληθιών. Κυκλοφορεί σχεδόν ως αυτονόητη αλήθεια και έτσι αναπαράγεται από όλες τις εφημερίδες ότι το τουρκικό κράτος παραβιάζει συνέχεια τον ενέργειο χώρο του ελληνικού κράτους. Και γι' αυτό το λόγο μπαίνουν τουρκικά αεροπλάνα μέσα στον ενέργειο χώρο του ελληνικού κράτους και πηγαίνουν, σηκώνονται ελληνικά αεροπλάνα για να αντιμετωπίσουν αυτή την πολιτική που υπάρχει. Αυτό θεωρείται ότι είναι κάτι αυτονόητο, λέξη παραβιάζεται ο ενέργειος χώρος του ελληνικού κράτους. Όπως θα δούμε, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι θεωρείται σχεδόν αυτονόητο από όλα τα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο ότι η Ελλάδα έχει να αναφέρει το δικαίωμα να επεκτείνει την κυριαρχία της στα 12 ναυτικά σημεία διαχωρικά ύδατα, το οποίο όμως δεν το ασκεί, διότι για κάποιο κακό λόγο υπάρχει ένα άλλο κράτος, γείτονα, το τουρκικό κράτος, που το υποτίζει με ρητή αναφορά σε κήρυξη πολέμου, αν γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε το ελληνικό κράτος θέλει να έχει ένα δίκαιο που κάποιος κακός γείτονας για τους δικούς του λόγους, επικρατικούς κλπ. Δεν θέλει να το ασκήσει. Αυτό φαίνεται περίπου επίσης μια αυτονόητη θέση που οργανώνει όλο τον πολιτικό λόγο, ιδίως από το 80 και μετά, και αν παρατηρήσουμε όλη την ιστορία των εφημερίδων, είτε αυτό αφορά την Δημοκρατία, είτε αφορά το Πασόκ, είτε αφορά το ΚΚΕ, είτε αφορά και το συνασπισμό, παλιότερα που υπήρχε ένα συνασπισμό, η όλη κριτική δεν γινόταν ως προς το ζήτημα αν τα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα, αλλά γινόταν προς την ενδοτικότητα που δείχνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις απέναντι στα μη δικαιώματά τους. Περίπου αυτό είναι επίση μια αυτονόητη αλήθεια. Το άλλο ζήτημα με τα εθνικά είναι ότι οι κυβερνήσεις που υπάρχουν για διάφορους λόγους είναι ενδοτικές που εκπέμπονται ότι επίσημα με οτιδήποτε θέλουν, ας πούμε, είτε με το ότι πιέζονται από τον άλλο παλιότερα, ας πούμε, για οποιοδήποτε λόγο, στο να μην διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Το τρίτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε στη συζήτηση είναι ότι ό,τι θα συζητήσουμε σήμερα είναι μια συζήτηση του 20ου αιώνα. Τα κράτη αρχίζουν και επεκτείνουν την κυριαρχία τους και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στη θάλασσα, κυρίως τον 20ο αιώνα και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που οργανώνεται η μεγάλη επέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θάλασσα, που είτε αφορά την ΑΟΣ, είτε αφορά τις υπεροκριτήδες, είτε αφορά άλλες θαλάσσιες δομές. Και άρα ζούμε σήμερα, ας πούμε, σε μια... έχει διαμορφωθεί σήμερα ένα τοπίο που πέρα από τα χερσαία σήμερα έχει επεκταθεί η κυριαρχία των κρατών σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και με τις συμφωνίες τις οποίες έχουμε κάνει στα θαλάσσια ύδατα. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει το εξής, ότι όταν συζητάμε για την ΑΟΣ, για την υπεροκριτήδα, για τα χωρικά ύδατα και όλα αυτά, υπάρχει ένα πυκνό πλαίσιο διεθνών συμφωνιών που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ των κρατών. Και άρα αναγκαστικά πρέπει να δούμε, και αυτό θα κάνουμε κιόλας και σήμερα για να φύγουμε και να αποκτήσουμε παραστάσεις στον κόσμο, να δούμε με ποιον τρόπο άλλα κράτη ρυθμίσανε τις ίδιες συγκρούσεις που υπάρχουν μεταξύ ελληνικού και του τουρκικού κράτους. Τελευταίο, που φαντάζομαι όλοι το έχουμε εδώ πέρα, είναι ότι
γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα δεν έκανε τελικό, κάποιος δεν έκανε ποτέ επιθετικούς πολέμους. Ακόμα και όταν έφτασε έξω από την Άγκυρα, ήταν ένας σημαντικός πόλεμος. Λοιπόν, οπότε έχοντας αυτά στο μυαλό μας, θα κάνουμε μια λίγο μια συζήτηση, η οποία σε διάφορα ζητήματα θα πάει σε μια λεπτομέρεια, για να δείξει πολύ λίγα πράγματα. Εντάξει, αυτό να έχουμε μεγάλη, μπορεί να φέρουμε πολλά επιχειρήματα, αλλά το κύριο ζήτημα της κουβέντας, της παρουσίασης που θα κάνουμε για να ανοίξουμε την κουβέντα, θα είναι να αποδομήσουμε κάποιες από τις αυτονόητες αλήθειες οι οποίες υπάρχουν και άρα να αποκτήσουμε και μια βάση με άλλα παραδείγματα ή να επεκτείνουμε τη βάση των οποίων υπάρχουν και τη συζήτηση που θα ανοίξει στη συνέχεια, ας πούμε, απέναντι σε αυτονόητες αλήθειες που όταν συμβαίνει το γεγονός, κατακλείζουν μαζικά τον κόσμο και παραλύνουν τη δυνατότητα δράση, ενσωματώνοντας ακόμα τις λαϊκές μάδες στο λόγο της περάσπισης του συμφερόντου πλέθους, το πιο βασικό ζήτημα, που παίρνει και χρηματιστικές μορφές άδειες, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ενσωματώνοντας ακόμα και υπαρκτά κινήματα κτλ. Μια ιστορία που έτσι αλλιώς τη γνωρίζουμε σε διαφορετικές εκδοχές, είναι η ιστορία του αιώνα των κινημάτων που έχουμε και των σχέσεων που έχουμε με ποιον τρόπο απέναντι όταν τίθεται το ζήτημα υπεράσπισης του έθνους και με όρους άμυνας, πώς παραλύονται κινήματα, ακόμα και η ισοδημοκρατία πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε, που ψήφισε τη δυνατότητα να γίνει, ψήφισε όλες τις αμυντικές δαπάνες και άρα γνωρίζουμε, ας πούμε, τις δυσκολίες που έχει οποιαδήποτε συζήτηση όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον λόγο της υπεράσπισης του έθνους. Με αυτά ξεκινάω. Ένα πρώτο πράγμα που υπάρχει σαν παράσταση κοινή, αν συζητήσουμε τον κόσμο, είναι να λέμε τη λέξη Αιγαίο και μήνυμα αυστηρά στο Αιγαίο, είναι ελληνικό. Εντάξει, τι σημαίνει ότι είναι ελληνικό, θεωρούμε ότι τα γαλάζια κύματα, ας πούμε, που όλο αυτό το πράγμα είναι Ελλάδα, δεν είναι Τουρκία και όλα τα σχετικά, υπάρχουν πολλά βήματα για αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν τραγούδια και υπάρχει μια κοινή παράσταση. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα σε σχέση με αυτό είναι ότι σήμερα με την υπάρχουσα δομή των συμφωνιών που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό έτσι όπως είναι σήμερα. Ανεξάρτητος των διεκδικήσεων που έχει το εκάστοτε μέρος, είτε το ελληνικό κράτος είτε το τουρκικό κράτος. Σήμερα έτσι όπως είναι φαίνεται στο χάρτη, ό,τι είναι άσπρο στο χάρτη είναι διεθνή ύδατα. Διεθνή ύδατα σημαίνει ότι ο καθένας πέρα από οποιοδήποτε κράτος μπορεί να πλέψει στα διεθνή ύδατα χωρίς να υπάρχει κανένα απόλυτο ζήτημα και ό,τι είναι. Αυτές οι γραμμοσκιασμένες περιοχές είναι η ελληνική επικράτεια, δηλαδή το σημείο που το ελληνικό κράτος έχει κυριαρχία, είναι τα χωρικά ύδατα του ελληνικού κράτους. Και εδώ πέρα δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρό, είναι τα χωρικά ύδατα με τις πάψεις της Διεθνής Συμφωνίας, αυτή εδώ πέρα η γραμμή, το έχει το τουρκικό κράτος σε όλο τον υπόλοιπο χώρο. Και να προσέξουμε τι σημαίνει αυτό, μπορεί να ξεκινήσει ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο, να πλέψει, να φτάσει έξω από την Αίγυπτο. Άρα όταν ακούμε σε διάφορα ευαγή μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει μια τουρκική προκλητικότητα, γιατί εμφανίστηκε ένα τουρκικό πλοίο έξω από την Αίγυπτο, και το βλέπουμε διακριτικό φραγμό, αυτή είναι κι άλλη αυτή η διαπόσταση, είναι εντός 6 μίλια. Εντάξει, 6 σημαντικά μίλια, δηλαδή περίπου 1,8 γύρω στα 9,5. Λίγο παραπάνω χιλιόμετρα, ας πούμε. Αυτό δεν συνιστά καμία παραβίαση καμίας κυριαρχίας. Μπορούν τα τουρκικά πολεμικά να πλέουν σε όλο αυτό. Όπως θα δούμε, δίνει τη δυνατότητα ακόμα και στα χωρικά ύδατα να περνάνε τουρκικά πολεμικά στη συνέχεια. Πολεμικά πια άλλων κρατάμε. Άρα, από την αρχή λοιπόν το πρώτο που θα πρέπει να έχουμε σαν εικόνα είναι ότι έτσι όπως είναι σήμερα, πάνω από το 50% περίπου του, γύρω στο 60% του Αιγαίου, είναι διεθνή ύδατα. Έτσι όπως είναι σήμερα, μόνο το 35% του Αιγαίου είναι ελληνική επικράτεια. Μόνο το υπόλοιπο είναι απλώς διεθνή ύδατα. Το δεύτερο τώρα, θα πρέπει να έχουμε, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με διάφορους μύθους που κυκλοφορούν όχι μόνο από δεξιούς εθνικιστικούς κίνδυνους, αλλά από όλο το φάσμα του εθνικισμού που υπάρχει. Κυκλοφορούσε παλιότερα ένα ότι το ελληνικό κράτος είναι, με τη διάταξη που έχει στα νησιά, είναι αρχιπελαγικό.
Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, ενώ φαίνεται εύκολο, δηλαδή το αρχιπέλαγος των Δωδεκανήσων, παραδείγματος χάρη. Και γεωγραφικά μπορεί να έχει μια σημασία με την έννοια ότι αν το δει κανείς γεωγραφικά είναι πάρα πολύ κοντά κλπ. Αλλά ως έννοια πάνω στην οποία βασίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός οποιοδήποτε κράτους, έχει μια πάρα πολύ ειδική σημασία. Ότι του δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνει την κυριαρχία την οποία έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αν θεωρηθούν τα Δωδεκάνησα, παραδείγματος χάρη, ένα αρχιπέλαγος με κοινωνική έννοια του ορού, ή αν δεν θεωρηθούν. Με βάση τις διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν, το πρώτο που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όποιος το λέει αυτό δεν ξέρει τι λέει. Ανεξαρτήτως ποιος είναι αυτός που το λέει. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ σαφές το διεθνές δίκαιο. Λέει, αρχιπελαγικό κράτος σημαίνει κράτος αποτελεί μόνο καθολοκληρία που έχει περισσότερο αρχιπελάγιο. Και ενδεχομένως και από άλλες νήσους. Δηλαδή τα μόνα αρχιπελάγια ποια είναι, Ινδονησία, Φιλιππίνες, δηλαδή αν ακούσουμε η Δύση Καλαπάτος δεν είναι, είναι σε άλλο. Δηλαδή αν σκεφτούμε τι σημαίνει αρχιπελαγικό με βάση αυτόν τον αριθμό, δεν πρέπει να έχει απλώ υπηρετικό έδαφος. Άρα είναι μόνο νησιωτικά κράτη. Επειδή αυτό κυκλοφορούσε αρκετά από διάφορους εθνικιστικούς κύκλους, κυρίως δεξιά και αριστερά, ότι κοιτάξτε να δείτε τον ενδοτισμό των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν φτιάχνουν να δείξουν τον αρχιπελαγικό κράτος, αλλά ξαφνικά να γίνει όλο το Αιγαίο με την ανησία τα οποία έχει, να γίνει ξαφνικά ελληνική επικράτεια. Έτσι. Άρα ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι όποιος μιλάει για τη δυνατότητα αρχιπελαγικών, μιλάει εκτός των διεθνών συμφωνιών. Τι σημαίνουν οι διεθνείς συμφωνίες και ποια θέση έχουν, το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ένα τρίτο πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι με βάση την κυρίαρχη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας που ισχύει αυτή τη στιγμή και ρυθμίζει τις διαμάχες των καταστημών κρατών μεταξύ τους όταν τελείνονται με πολεμικά μέσα, δηλαδή άμα δεν θες να κάνεις πόλεμο, αλλά θες να κάνεις μια συμφωνία, υπάρχει ένα δίκαιο το οποίο ρυθμίζει τους όρους με τους οποίους θα δίκαιο τα δικαιώματά σου. Τώρα πώς θα λυθεί, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της συμφωνίας, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά με ποιον τρόπο θα οργανώσεις τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου και με ποιον τρόπο θα τα παρουσιάσεις και να τα κατοχυρώσεις και αν στο τέλος να φτάσει μια συμφωνία ρύθμιση των σύνορων, γιατί αυτό συζητιέται εδώ πέρα, ποιες είναι και τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ αυτό είναι περίπου το σύμβαση με το δίκαιο της θάλασσας. Το Αιγαίο επίσης είναι η νύχτη στη θάλασσα. Η νύχτη στη θάλασσα σημαίνει ότι τα δύο κράτη τα οποία βρίσκονται, ή τρία ή τέσσερα στη συγκεκριμένη περίπτωση, δύο βρίσκονται δίπλα ή εκατέρωθαν των ακτών μιας νύχτης θάλασσας, διέπονται από ειδικού τύπου συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μεταξύ τους για να μπορέσει να διευθετηθεί το ζήτημα των συνόρων. Θα αφήσω λίγο θα πω πάρα πολύ σύντομα, σχεδόν μόνο σε τίτλους, το ιστορικό της διεύθυνσης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, όπου θα μπορούσε να αποτελεί εντελώς κάτι ξεχωριστό. Έχει όμως μια σημασία, όταν τίθεται το ερώτημα ποιος άρχισε πρώτος την όλη ιστορία, με ποιον τρόπο ξεκίνησε η όλη ιστορία. Το ιστορικό της διεύθυνσης σαν τίτλο θα μπορούσαμε να το βάλουμε ότι κυρίως το ελληνικό κράτος, λόγω ισχυρότερης θέσης στη διεθνή αλυσίδα των καπιταλιστικών κρατών, ήταν αυτό που έκανε τις πρώτες συνέργειες, οι οποίες θα θεωρούνταν από διεκδίκηση δικαιωμάτων εις βάρος του άλλου κράτους. Περίπου αυτό είναι ο κύριος. Με ποιον τρόπο οργανώνεται όλο αυτό, οργανώνεται καταρχήν μέσα από τις διαμάχες που υπήρχαν για τον Κυπριακό, δηλαδή την θέση του ελληνικού κράτους προσάρτησης της Κύπρου στην Ελλάδα στην αρχή, τον τρόπο με τον οποίο αυτή η θέση δεν μπόρεσε να μεταφράσει την εμφάνιση του κινήματος ανεξαρτησίας στην Κύπρο μέσω του Μακαρίου, ώστε να έχει να υπάρχει το ελληνικυπριακό κράτος που θα κυριαρχήσει πάνω στους Τουρκοκύπριους. Όλη η ιστορία των διώξεων που γινόταν από όλες τις Ευρωπαίες μέχρι στους Τουρκοκύπριους και ταυτόχρονα στηριζόταν σε μια καλύτερη θέση του ελληνικού κράτους στη διεθνή αλυσίδα. Το αφήνουμε αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα έπρεπε να έχει ξεχωριστεί εντελώς πιθανόν η συζήτηση. Αλλά πρέπει να το έχουμε σαν Παναγία παρακοπή, θα μην θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Τώρα, αν αφήσουμε λίγο την ιστορία με το Κυπριακό, που ξέρουμε ιστορικά, ας πούμε, ότι στους ελληνικούς δρόμους γινόταν διαδηλώσεις που κυριαρχεί στο σύστημα ένωση-ένωση με την Μονίδα της Ελλάδας με την Κύπρο κλπ. Μετά που το ελληνικό κράτος κοιτάται
έστω χάνει λίγο κάποιους βαθμούς ισχύως τις οποίες είχε αφενός λόγω διότι τότε το σχέδιο της Ένωσης στην Κύπρο την Ελλάδα. Αφετέρου υπάρχει δικτατορία που αφημονώνει τις διεθνώς με κάποιο τρόπο σε διάφορα σημεία, πέρα από τις στρατηγικές συμμαχίες που υπήρχαν. Η πρώτη φορά που αρχίζει πια και εμφανίζεται μια σύγκρουση ανάγεται στο 1973. Τι συμβαίνει το 1973, διεθνές περιβάλλον. Υπάρχει αυτό η αποφασισμένη κρίση του πετρελαίου, δηλαδή η μεγάλη άνοδος των τιμών, λόγω των ανακατατάξεων που υπήρχαν εκείνη την εποχή διεθνώς. Δεύτερο, ήδη από το 1965 το ελληνικό κράτος δίνει άδειες για έρευνες για πετρέλαιο σε περιοχές οι οποίες είναι διεθνή υδαταρία πάνω στο Βορειοκαμπάκι και το ακόμα, βγάζει περιοχές γύρω από τη Θάσο και γύρω από την Καβάλα, που στα άστρα σημεία τα οποία είναι διεθνή υδατά παρέχει τη δυνατότητα αδειότητα, που δεν μπορεί να το κάνει. Εντάξει, δεν μπορεί να δώσει άδειες για εξόδους πετρελαίου. Εκεί πέρα που έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εκεί πέρα που έχει κυριαρχικά δικαιώματα και είναι διεθνή ιδιότητα, σε ποια βάση δίνει άδειες εξόδους πετρελαίου. Στην αρχή, το ενδιαφέρον σημείο εδώ πέρα είναι ότι το τουρκικό κράτος από το 65 μέχρι το 73 δεν αντιδράει. Απέναντι σε μια σαφή παραβίαση των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών με βάση το τότε διεθνέ δίκαιο που ήταν τη σύμβαση τη Γενέβη. Αντιδρά όμω το 1973. Το 1973 γίνεται η πρώτη επίσημη αντίδραση του τουρκικού κράτους σε αυτή την τάση του ελληνικού κράτους να επεκτείνει την κυριαρχία του σε σημεία που είναι διεθνή ύδατα κατά παράβαση από την πραγματικά και το ίδιο άδειε σε Τζόρτζ Πετρελαίου και συγκροτεί την εταιρεία που είναι ακόμα και παρούσα η οποία είναι αυτή που δίνει τις διάφορες άδειες για έρευνα και εξόδους πετρελαίου γύρω από τις διάφορες ζώνες που είναι δική του τουρκικού κράτους. Μετά υπάρχει μια πυκνή ιστορία με τρεις μεγάλες κρίσεις που αναφέρθηκαν πρώτα στις οποίες τις ξέρουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον πιθανόν η λεπτομέρεια αυτών των κρίσεων. Όμως, επίσης το αφήνουμε για τη συζήτηση αυτό να χρειαστεί. Και να συμπεράνουμε απλά με ένα συμπερασματικό στοιχείο, που είναι ότι αν εξαιρέσουμε το ζήτημα των κρίσεων ζωνών που τίθεται για πρώτη φορά μετά την κρίση του Ανδίσο Καρντάκη ή Ήμια, που είναι ένα καινούριο θέμα, που θα το συζητήσουμε κανονικά στη συνέχεια, όλα τα θέματα τα οποία σήμερα συζητούνται έχουν δει και οι βασικοί άξονες επιχειρηματολόγηση των δύο κρατών για το τι θεωρεί το καθένα του και υπάρχουν δύο από το 1975. Είναι προφανές ότι και τα δύο κράτη στείλουν το καθένα της διεκδικής των συμφερόντων του έθνους χρησιμοποιώντας την εκατέρωθεν εθνικιστική ιδεολογία. Για το ελληνικό κράτος που ζούμε και είναι το βασικό ζήτημα των εθνικισμών του κράτους που ζούμε πρέπει να αντιπαλέψουμε. Η βασική ορολογία είναι ο τουρκικός επεκτατισμός, η αναθεωρητισμός των συνθήκων και στο τουρκικό κράτος υπάρχει επίσης το ίδιο. Όπως επειδή το τουρκικό κράτος έχει πάρα πολλά μέτωπα, είναι λίγο πιο υποβαθμισμένο ο πιθανόν υπερεθνικισμός των διεκδικήσεων στο ίδιο ή ήταν, ας πούμε, σε σχέση με το ελληνικό. Και έχει το ίδιο όνομα ελληνικός επεκτατισμός. Δηλαδή και το τουρκικό κράτος τι θεωρεί ότι όλα αυτά που κάνει η Ελλάδα είναι ένας ελληνικός επεκτατισμός πέραν να πάρει εδάφη που πάντα ήταν του κράτους. Εκατέρωθε δηλαδή και τα δύο συμπολίτες κάπως έτσι. Τώρα, θα πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο δεν το συζητάμε αρκετά, όμως είναι η βάση, όπως είπαμε και προηγουμένως, για τη συγκρότηση των εθνικιστικών λόγων. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνές δίκαια. Το διεθνές δίκαιο, όπως ξέρουμε, είναι πάντα ένα αποτέλεσμα, στην βάση που υπάρχουν, ένα αποτέλεσμα ανταγωνισμών και ρύθμισης των ανταγωνισμών αυτών μεταξύ τους. Εμείς δεν το συζητάμε εδώ και δεν θα γίνει συζήτηση με όλους τι είναι το δίκαιο και η δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτό το αφήνουμε απ' έξω, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το δίκαιο με όλους τι θα θέλαμε εμείς από την δικαιοσύνη κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει καν με το δίκαιο, ας πούμε, με την έννοια της ιστορίας πώς έχει συγκροτηθεί και αν υπάρχει εκεί πέρα κάποια ηγεμονική δύναμη η οποία έχει επιβάλει τους δικούς τους όρους της συγκρότησης αυτού του δικαίου. Είναι προφανή αυτά τα πράγματα να τα δούμε, να τα αναλύσουμε, να δούμε πάρα πολλά σημεία
που υπάρχουν εκατέρωθεν διεκδικήσεις κλπ. Μας ενδιαφέρει και θα αναφερθούμε στο διεθνές δίκαιο πολύ αναλυτικά στη συνέχεια, μόνο από μια προοπτική, ότι παρέχει τη γραμματική και το συντακτικό για να γίνουν ρητές, να γίνουν λόγια, οι διεκδικήσεις που έχει το κάθε κράτος ένα από τον άλλο. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος για να διεκδικήσει στα 12 μίλια, να διεκδικήσει αόρες κτλ., οφείλει αυτές τις διεκδικήσεις να μιλάει γουστάρω αυτό. Δώστε μου 12 μίλια, να λέει με βάση το διεθνές δίκαιο, τα 12 μίλια είναι να φέρε το δικαίωμα από αρκετά τον χρόνο της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Να το λέω ακραίας. Αλλά πώς θα φτιαχτεί λοιπόν η γλώσσα των διεκδικήσεων που εμείς θα γίνουμε αντικείμενα και υποκείμενα αυτής της γλώσσας για να την αναπαράγουμε και να ενταχθούμε στα συμφέροντα του έθνους μέσω του διεθνού δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, παντού, με κάποιο τρόπο να αναπαράγεται μια γλώσσα των διεκδικήσεων, στον βαθμό που υπάρχει μια κυρίαρχη καπιταλιστική ιδεολογία, η οποία θα ενδύεται την μορφή ότι αυτό το πράγμα είναι δίκαιο. Και άρα μόνο με αυτή την προοπτική και μόνο έτσι θα αναφερθούμε πολύ αναλυτικά σε διάφορα σημεία του διεθνού δικαίου για να ξέρουμε πώς συγκροτείται οι διεκδικήσεις. Γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο να το κάνουμε αυτό, αν θέλουμε να καταλάβουμε και τον διεθνή φυσικό λόγο. Με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο συγκροτείται η πρώτη μεγάλη σύμβαση του 1958, θα αναφερθούμε στη νεότερη, σε αυτή που τώρα διέπει, τις συγκρούσεις μεταξύ είπα Καναδά, τις συγκρούσεις μεταξύ της Κίνας με άλλες χώρες, το Βιετνάμ, με άλλες Ιερές κλπ. Τις συγκρούσεις μεταξύ Λιβύης, Μάλτας, τις συγκρούσεις μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας, τις συγκρούσεις μεταξύ Γερμανίας, Δανίας, Ολλανδίας, τις συγκρούσεις που υπάρχουν σε όλα, δηλαδή πάμε όλο το χάρτη της γης και δούμε ποια είναι παράκτια κράτη, ζήτημα να βρούμε 2-3 τα οποία δεν έχουν εμπλακεί σε διενέξεις με τα γειτονικά τους. Όλες αυτές οι διενέξεις λύθηκαν, ακόμα καμία δεν έχει λυθεί μέσω πολέμου μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όλες αυτές οι διενέξεις λύθηκαν στη βάση ή διεθνών δικαστηρίων ή συμβάσεων μεταξύ των δύο κρατών εκτός δικαστηρίων, στη βάση όμως της Διεθνού Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν από το 1958, ολοκληρώθηκε το 1982 και έχει γίνει νόμος όλων των κρατών, στη βάση αυτή οργανώνει τις διεκδικήσεις τους και διασφαλίζουν την κυριαρχία τους. Περίπου 200 κρατών, ας πούμε, πολύ λίγα, 3-4 μόνο κράτη, ένα εξαρτώνει το τουρκικό κράτος, τα οποία δεν έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση, παρόλο που δεσμεύονται από αυτήν, γιατί έχει γίνει πια ο βασικός κανόνας της θέσης των διενέξεων. Τι κάνει αυτή η Διεθνής Σύμβαση? Οργανώνει την επέκταση της κυριαρχίας των καπιταλιστικών κρατών στη θάλασσα, το οποίο δεν υπήρχε το 1 αιώνα, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Ενώ αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο βασικό πράγμα το οποίο κάνει. Με ποιον τρόπο, χωρίς πόλεμο, με πόλεμο ξέρουμε όπως γίνεται, εντάξει, αλλά χωρίς πόλεμο μπορεί να οργανωθεί και να ρυθμιστεί τα σύνορα στη θάλασσα και τι διεκδικήσεις έχει τι κυριαρχία και την κάρτα στη θάλασσα. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι ότι υπάρχουν κάποιες ζώνες βασικές. Δηλαδή, τι κάνουμε, φτιάχνουμε τα εσωτερικά ύδατα. Τα εσωτερικά ύδατα είναι πάντα, να τις δούμε και τις ζώνες που πρέπει να τις έχουμε. Περίπου οι ζώνες είναι τα εσωτερικά ύδατα, τα χωρικά ύδατα, η συνορέουσα ζώνη που δεν έχει γίνει ποτέ λόγος εδώ πέρα στην Ελλάδα για τη συνορέουσα ή παρακείμενη διαφορετικά ζώνη. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι η κατάσταση, που έχει διάφορα κυριαρχικά δικαιώματα ένα κράτος. Η υπηρετική ή φαλακρηπίδα που είναι διαφορετικό πράγμα από την ΑΟΣ, αλλά συγχαίονται σε διάφορα σημεία, θα τα δούμε εδώ πέρα. Και ο εθνικός είναι ένας χώρος που ρυθμίζεται επίσης από την ίδια σύμβαση, παρόλο που δεν αφορά θάλασσα, αφορά αέρα. Το FIR, το οποίο εδώ πέρα συγχαίεται μόνιμα στο ελληνικό κράτος με τον εθνικό ενέργειο χώρο, δεν έχει καμία σχέση με ζητήματα κυριαρχίας. Κυριαρχία ένα κράτος έχει στο εθνικό ενέργειο χώρο, το FIR είναι απλώς μια διοικητική διαίρεση, καμία σχέση με την κυριαρχία, για το ποιο, όταν περνάει ένα αεροπλάνο κάπου, σε ποιο σε ποιο πύργο ελέγχου θα αναφέρεται για την πτήση του, ώστε η πτήση αυτή να έχει ασφάλεια συμβαίνει στα κρίνια που ξέρει να πλήσει εδώ πέρα. Λοιπόν,
πολύ σύντομα ποιες είναι αυτές οι ζώνες για τις οποίες συζητάμε. Εσωτερικά ύδατα είναι ό,τι είναι πέρα από κάποιες γραμμές που θεωρείται ότι είναι ακτογραμμή. Χωρικά ύδατα είναι αυτά που έχει κυριαρχία το κράτος. Από εκεί και μετά υπάρχει μια ζώνη που φτιάχνεται που είναι ο 270 μίλια ακτιστική οικονομική ζώνη που αφορά την εκμετάλλευση της θαλάσσιας στήλης. Δηλαδή, ψάρια, παραδείγματος χάρη, τη δυνατότητα να έχεις να βάλεις διάφορες πλατφόρμες επάνω και την εκμετάλλευση ό,τι έχει να κάνει με το τι είναι πάνω από το βυθό της θάλασσας και η φαλοκρηπίδα που έχει να κάνει με την εκμετάλλευση ότι είναι στην επιφάνεια του βυθού και κάτω από το βυθό, δηλαδή στην κάτω από το βυθό. Είναι προφανές, τώρα δεν θα πούμε στη συζήτηση για τα 350 ελαφρικά μίλια φαλοκρηπίδα, η απόσταση μεταξύ του ελληνικού και του κράτους είναι πολύ μικρότερα, αν συζητάμε για πολύ μικρότερα νούμερα που πρέπει να τα μοιράσουν μεταξύ τους, γιατί είναι η μήκη στη θάλασσα και είναι γειτονικά κράτη. Τώρα, από πάνω από την, από πάνω ακριβώς από την, από αυτές τις θαλάσσιες ζώνες που ορίζονται, που έχουν να κάνουν και με βαθμούς κυριαρχίας κάθε κράτους, ορίζονται οι ενέργειες ζώνες. Ο εθνικός ενέργειος χώρος επεκτείνεται μέχρι εκεί πέρα που είναι τα χωρικά σου ύδατα. Δεν είναι αυστηρό, θα το δούμε στη συνέχεια. Από εκεί μετά είναι διεθνής ενέργειος χώρος που ο καθένας, εφόσον τηρεί τους κανόνες ναυσιοπλοϊκής ασφαλούς, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η διαφορά μεταξύ κυριαρχίας που έχει να κάνει στα εσωτερικά ύδατα, τι λέμε κυριαρχία, ότι το κράτος ασκεί ό,τι ονομάζεται κυριαρχία, κρατική κυριαρχία, με πλήρη δικαιώματα και κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Στα εσωτερικά ύδατα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στα χωρικά ύδατα. Στα χωρικά ύδατα, στα εγχώρια ύδατα, υπάρχει πλήρης κυριαρχία του κράτους, εκτός από τα δικαιώματα πλαδούς διέλευσης. Δικαιώματα πλαδούς διέλευσης σημαίνει, να το πούμε πρακτικά, ότι στον πρώτο χάρτη που είδαμε σε ένα, πέρα που είναι τα ελληνικά χωρικά ύδατα, μπορεί ένα τουρκικό πολεμικό να πάει στα διεθνή ύδατα. Ελεύθερα εντελώς, χωρίς να υπάρχει κανένα ζήτημα, και μετά να μπει μέσα στα εγχώρια ύδατα τεχνικά, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση, εφόσον εκτελεί αυλαβή διέλευση. Τι σημαίνει αυλαβή διέλευση, ότι δεν σκοπεύεις να επιτεθείς, ότι δεν παρακολουθείς τις επικοινωνίες, ότι πλέεις με ένα σταθερό ρυθμό. Εντάξει, και άρα και ο μόνος σου στόχος είναι να περάσεις μέσα από αυτά. Άρα μπορεί ένα τουρκικό πολεμικό, θεωρητικά συζητάμε, να φτάσει έτσι από τον Πειραιά και αυτό να μην συνιστά καμία παραβίαση με βάση το διεθνές δίκαιο. Ανεξαρτήτως τι θα λένε οι εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν ουρλιάσει και θα λένε ότι μας επιτίθενται οι Τούρκοι και παραβιάζονται κυριαρχικά μας δικαιώματα. Okay. Λοιπόν, τώρα, το ότι είναι αυλαβή διέλευση δεν σημαίνει ότι το κάνεις ελεύθερο. Μπορεί το κράτος που έχει αυτά τα εγχώρια ύδατα να πει, α, δεν κάνεις αυλαβή διέλευση. Άρα σου αποχωρεύω το δικαίωμα να περάσεις. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει προφανώς με ερμηνείες και όλα τα σχετικά. Φέρνοντας λίγο, έχοντας στο μυαλό μας ότι αυτές είναι οι βασικές θαλάσσιες ζώνες οι οποίες συζητάμε, έχει μια σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε πώς δομείται η διαμάχη και η εκατέρωθεν επιχειρηματολογία και ποια είναι τα υπήρικα ζητήματα που θα τεθούν, ήδη έχουν τεθεί σε συζήτηση, αλλά νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα τα βρούμε μπροστά μας σε πολύ εκτεταμένη συζήτηση, ας πούμε. Είναι με ποιον τρόπο ένα κράτος, με ποιον τρόπο χαράξονται αυτές οι γραμμές. Όταν λέμε 12 ναυτικά μίλια στη θάλασσα, δεν μπορεί να βάλεις σηματόπλευμα, δεν είναι. Άρα τι θα πρέπει να κάνεις, να τραβήξεις μια γραμμή στο χάρτη, η οποία να λέει αυτά είναι τα σύνορά μου. Χοντρικά αυτά, γι' αυτό συζητάμε, είναι σύνορα κυριαρχίας. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα σύνορα μεταξύ ελληνικού και του κράτους δεν είναι καθορισμένα, ακριβώς γιατί υπάρχει το ζήτημα της χάραξης των νέων χωρικών υδάτων. Δεν είναι καθορισμένα τα σύνορα ούτε μεταξύ των νησιών και της τουρκικής ακτογραμμής. Είναι στο περίπου. Εντάξει, αυτή είναι και η βάση, θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Ποιο είναι το κύριο ζήτημα τώρα σε σχέση με όλες αυτές τις θαλάσσιες ζώνες. Ενώμας τρεις βασικούς όρους. Ο ένας είναι ότι χαράσεις τα 12 ναυτικά μίλια από την δικιά σου μεριά. Φανταστούμε λίγο τα 12, έτσι πως ήμασταν στον πρώτο χάρη. Η απόσταση μεταξύ της Μυτιλίνης ή της Χίου, των περισσότερων νησιών στα 12 και των τουρκικών ακτών, είναι πολύ μικρότερες από τα 12 ναυτικά μίλια. Έχει κάθε κράτος από τα δύο, με βάση την αυτή τη σύμβαση της θάλασσας, έχει το δικαίωμα να επεκτείνει σε 12 και 12, 24.
αλλά με είναι πολύ μικρότερο από τα 12, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να χαράξουν τη μεταξύ τους απόσταση. Λοιπόν, πώς χαράσουν τη μεταξύ τους απόσταση που είναι και το επίδικο, το ζήτημα. Τη χαράσουμε με βάση τρεις αρχές. Εδώ πέρα στερεολογικό κράτος ξέρουμε μόνο το μία. Οι άλλες δύο νοούνται εντελώς. Αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε και την επιχειρηματολογία του τουρκικού κράτους, αλλά και το με ποιον τρόπο θα υπάρξει οποιαδήποτε διευθέτηση στο μέλλον μεταξύ των δύο παρτιζών. Κάποιο είναι επίδικα ζητήματα. Η πρώτη έννοια είναι η ίση απόσταση, η μέση γραμμή. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω, να βρω, έχω την Μυτιλήνη, έχω από την άλλη μεριά τα τουρκικά παράλια, βρίσκω πώς είναι η αποστασία του, ξέρω εγώ, 8 ναυτικά μίλια, στα 4. Αυτή είναι η πρώτη έννοια. Αυτό ξέρουμε εδώ πέρα στο ελληνικό κράτος, που είναι βασικό επιχείρημα όλου του ελληνικού κράτους, ότι η βασική αρχή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το τουρκικό κράτος, μόνο με την ΑΟΣ, και η βασική μέθοδος θα είναι η μέθοδος της μέσης γραμμής, της ίσης απόστασης, για να χωρίσουμε να φτιάξουμε σύνορα μεταξύ μας. Να, αυτό είναι το βασικό σημείο που παίζει. Δεύτερο όμως, υπάρχουν δύο άλλες έννοιες. Η μία είναι σημαντική επίσης και για τα χωρικά ύδατα, τα εγχώρια. Είναι η έννοια των ειδικών περιστάσεων. Φαίνεται μια πολύ ασθενή, ενώ συνήθως όταν ακούμε η μέση απόσταση, μας φαίνεται ένα πολύ εύκολο πράγμα, ίσως με τη μέση, τη μετράμε. Ωραία, οι ειδικές περιστάσεις φαίνεται μάλλον ένα καλολογικό στοιχείο που λένε οι νομικοί, ότι δεν έχει καμιά πραγματική υπόσταση. Okay. Δεν είναι έτσι, έχει μια πάρα πολύ πραγματική υπόσταση που παίρνει διάφορες επιδοχές. Τι σημαίνουν ειδικές περιστάσεις, ότι παραδείγματος χάρη, ας πούμε μια ειδική περίσταση, ας πούμε, η οποία θα μπορούσε να παίξει σίγουρα σε οποιαδήποτε διευθύνηση εδώ πέρα. Okay. 12 ναυτικά μίλια. Αυτό εδώ πέρα είναι στα 6 ναυτικά μίλια όπως είναι σήμερα με βάση τους νόμους των δύο κρατών, όπως είναι σήμερα τα εγχώρια ύδατα του κάθε κράτους που σήμερα είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Αν επιταχθεί στα 12 ναυτικά μίλια τα εγχώρια ύδατα του ελληνικού κράτους, όλο αυτό εδώ πέρα θα γίνει εγχώρια ύδατα. Περίπου όλη αυτή εδώ πέρα η περιοχή. Άρα ένα τουρκικό πολεμικό που θα ξεκινάει από πάνω για να πάει εδώ κάτω, θα πρέπει να περάσει μέσα από τα εγχώρια ύδατα του ελληνικού κράτους. Όχι μόνο ένα ελληνικό πολεμικό, οποιοδήποτε πλοίο θα πρέπει να περάσει μέσα από τα εγχώρια ύδατα του ελληνικού κράτους, αν το ελληνικό κράτος το επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια. Όπως ξέρουμε, έχει τη δυνατότητα να το κάνει και καλούμε να βλάβει διέλευση. Αλλά η βλαβή διέλευση δεν είναι δωρεάν. Μπορεί να δυνάρει το ελληνικό κράτος και να μην την κάνει σαν βλαβή διέλευση. Άρα το ερώτημα το οποίο τίθεται, δεν είναι μια ειδική περίσταση, και αυτό θέτει και το τουρκικό κράτος σαν επιχείρημα, δεν είναι μια ειδική περίσταση με βάση το διεθνές δίκαιο, ότι ξαφνικά, ενώ έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ακτογραμμή που επικοινωνεί στο Αιγαίο, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να βλέψουμε στο Αιγαίο χωρίς τη συγκατάθεση του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι το επιχείρημα που θέτει το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι μια έννοια των ειδικών περιστάσεων. Εντάξει, ότι από τη στιγμή που ξαφνικά μια θάλασσα με τα 12 ναυτικά μίλια είναι την κλειστή θάλασσα του ελληνικού κράτους, εμείς από το ελληνικό κράτος αποκλειόμαστε πλήρως από τη δυνατότητα να ασκήσουμε διάφορες δραστηριότητες. Τι είδους δραστηριότητες? Πες στη θάλασσα. Δραστηριότητες επικοινωνίας των λιμανιών μεταξύ τους. Αυτό είναι μια ειδική περίσταση. Θα δούμε και άλλες τέτοιες ειδικές περιστάσεις. Άρα οι έννοιες ειδικές περιστάσεις που όπως θα δούμε σε διάφορα παραδείγματα έχει παίξει τεράστιο ρόλο σε όλες τις. Δηλαδή η διαμάχη Μακαναδά έληξε στη βάση των ειδικών περιστάσεων. Δεν έληξε στη βάση της μέσης γραμμής. Και η διαμάχη Βρετανίας-Γαλλίας έρχεται στη βάση των ειδικών περιστάσεων. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, παίρνει αρκετά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φαίνεται λίγο ασαφής, άρα δεν είναι απλώς καλολογικό στοιχείο και δεν πρέπει να το περνάμε κάπως έτσι. Παρόλο που συνήθως εδώ πέρα στο ελληνικό κράτος αγνοείται πλήρως και για ευνόητους λόγους και προβάλλει μόνο η αρχή της μέσης γραμμής. Η τρίτη βασική έννοια που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι η εξής. Είναι η δίκαιη λύση. Τόσο αυτή δεν αφορά τα εγχώρια ύδατα. Τα εγχώρια ύδατα καθορίζονται μόνο από τη μέση γραμμή και τις ειδικές περιστάσεις. Με βάση την προκέντρωση. Η δίκαιη λύση φαίνεται κάτι ευθυδικία με κάποιο τρόπο. Φαίνεται επίσης κάτι ασαφές. Ωραία, δηλαδή τι σημαίνει η δίκαιη λύση. Ποιος θα καθορίσει τη δίκαιη λύση. Όπως θα δούμε στις περιστάσεις που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, διεθνώς για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού του πράγματος, έχει επίσης ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και
με βάση τη δίκαιη λύση, είναι η βασική αρχή. Η βασική αρχή δεν είναι η ίση απόσταση. Η ίση απόσταση είναι δευτερεύουσα. Εν μέρη. Ή αν θέλετε, συμπληρωματική στην καλύτερη περίπτωση, αν είμαστε πολύ υπέρ των θέσεων του ελληνικού κράτους. Η καλύτερη περίπτωση είναι συμπληρωματική. Αλλά η κύρια αρχή είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ευθύδικο. Τι σημαίνει αυτό. Παράδειγμα, στο χάρτη που βλέπαμε προηγουμένως, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, στο χάρτη που βλέπαμε προηγουμένως, θέλουμε να μοιράσουμε την ΑΟΣ και ψάχνουμε να βρούμε μια δίκαιη λύση. Μια δίκαιη λύση. Πώς είναι η ακτογραμμή του τουρκικού κράτους στο Αιγαίο? 3.000 χιλιόμετρα. Πώς είναι η ακτογραμμή του ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των νησιών? 7.000 χιλιόμετρα. Άρα πώς θα πρέπει να μοιράσουμε την ΑΟΣ? Να μοιράσουμε το Αιγαίο σε μια αναλογία 7-3. Άρα θα πρέπει να έχει ένα 7 περίπου το ελληνικό κράτος και ένα 3, που το 3 είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό εδώ. Είναι και εδώ. Αναγκαστικά να έχει το ελληνικό κράτος. Αυτό θα ήταν ένα παράδειγμα να βάσει όλες τις περιστάσεις που υπάρχουν στο διεθνές, στις συγκρούσεις μεταξύ των κρατών, κατά ανάγκη στο διεθνές δίκαιο, στον τρόπο δηλαδή που επιλύθηκαν υπαρκτές συγκρούσεις, με τον οποίο φτιάχτηκε ένα πράγμα το οποίο θεωρείται δίκαιο. Ξαναλέω, δεν συζητάμε για το τι είναι το δίκαιο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι η γραμματική και το συνταγματικό που διέπει την οργάνωση των διοικητήσεων, ένα, και εν τέλει καθορίζει τις συμβάσεις. Ωραία, με αυτή την έννοια το συζητάμε και το ευθερικό αποτέλεσμα. Άρα έχουμε από το διεθνές δίκαιο, έχουμε τρεις βασικές έννοιες με τις οποίες χαράσονται σύνορα. Η μία είναι η αρχή της ίσης απόστασης, οι άλλες δύο αρχές που δεν τις ξέρουμε εδώ πέρα είναι η αρχή των ειδικών περιστάσεων, των σχετικών περιστάσεων και η τρίτη είναι ότι όλο το αποτέλεσμα, που είναι πολύ πιο βασικότερο ίσως, είναι ότι όλο το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ευθύνικο, δηλαδή να έχει μια αναλογία μέσα του, να μην ρίχνει τον ένα. Πάμε να δούμε πώς αυτά εφαρμόζονται, που ίσως να είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο για να καταλάβουμε πώς δουλεύουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πριν το δούμε, να πούμε για τα νησιά δικαιούνται, η Φαλοκρηπίδα, α πούμε κτλ. Τι θεωρούνται νησιά και τι θεωρούνται βράχοι. Εδώ πέρα στο ελληνικό κράτος λέμε για βραχονισίδες. Έτσι δεν λέμε. Αυτό ο λόγος δεν υπάρχει. Γιατί ως πονηροί Έλληνες λέμε για βραχονισίδες? Γιατί θέλουμε να τους βράξουμε να τους κάνουμε νησιά. Okay, για να διεκδικήσουμε δικαιώματες η Φαλοκρηπίδα κτλ. Και σε χωρικά έργα και όλα τα σχετικά. Το ίδιο κάνει και το τουρκικό κράτος υπόψη. Εντάξει, αλλά να γνωρίζουμε ότι σε οποιαδήποτε πραγματική λύση υπάρξει στο μέλλον, εντάξει, ψήνεται, συζητιέται ή δεν συζητιέται, σε οποιαδήποτε σύγκρουση υπάρξει στο μέλλον, με βάση τους ισχύοντες κανόνες που θα πρέπει αναγκαστικά οι εξωματικοί των δύο κρατών να καθίσουν και να συζητήσουν ή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ή στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια ενός άλλου διεθνούς οργανισμού, τη στιγμή που ένας Έλληνας ή Τούρκος αξιωματούχος θα λέει δραχονισίδες, θα του λένε συγγνώμη, τι εννοείται, υπάρχουν μόνο νησιά που ορίζονται έτσι. Και βράχοι που δεν έχουν ζωή με την ουσία, ότι δεν μπορεί να συντηρήσει ανθρώπινη διαβίωση. Τα νησιά δικαιούνται όλες τις ζώνες. Οι βράχοι δεν δικαιούνται όλες τις ζώνες. Εντάξει. Αυτό είναι περίπου η διαφορά που έχουμε μεταξύ τους. Παίζει με ένα άλλο ρόλο στην οργάνωση των διοικητικής του ελληνικού διοικητικού κράτους, της πληθώρας νήσων που έχει το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε στο διεθνές επίπεδο με ποιο τρόπο όλες αυτές οι έννοιες μπαίνουν και έχουν επιλύσει τα τελευταία περίπου από το 2009, από τότε δηλαδή που οργανώνεται αυτό το διεθνές δίκαιο και με κάποιο τρόπο σταθεροποιείται ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μοιράζονται κάτι μεταξύ τους τα δικαιώματα κυριαρχίας στη θάλασσα και άρα χαράσουν σύνορα. Η πρώτη, η πιο παραδειγματική περίπτωση είναι η διαμάχη μεταξύ Γερμανίας και Δανίας-Ολλανδίας, η οποία έγινε το 1969, είναι παραδειγματική γιατί μέσα από αυτή συγκροτείται επί της ουσίας αυτό που αποτελεί τη βάση όλων των υπόλοιπων συμφωνιών. Εντάξει, και τη βάση της συγκρότησης του ίδιου του διεθνούς δικαίου που συζητάμε. Ποια είναι η διαμάχη? Εδώ έχουμε την Ολλανδία, εδώ έχουμε την Γερμανία, εδώ έχουμε την Δανία. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε στη Βόρεια Θάλασσα να φτιάξουμε σύνορα. Με βάση την αρχή της ίσης απόστασης, η Ολλανδία και η Ιταλία λένε αφού ισχύει η αρχή της ίσης απόστασης, θα φτιάξουμε αυτά τα σύνορα μεταξύ μας. Δηλαδή αν τα μετρήσουμε γεωγραφικά κάτω,
έτσι όπως θα δούμε. Αυτά είναι η Ολλανδία. Θα πάρουμε την ίση απόσταση από τη Γερμανία, πάρουμε την ίση απόσταση από τη Δανία. Και άρα αυτή η περιοχή, αυτό εδώ το τρίγωνο, είναι το οποίο αποδίδεται στη Γερμανία σαν υφαλοκριτήρα. Η Γερμανία διαφωνεί. Και προτείνει το εξής, ότι στη βάση του εξής επιχείρηματος, ότι το σημαντικότερο δεν είναι η αρχή της απόστασης, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, η αρχή της ευθυδικίας, δηλαδή το να παρακτείνει και αποτέλεσμα. Αν πάμε με βάση την αρχή του να παρακτείνει και αποτέλεσμα, τότε τι θα πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η ακτογραμμή της Ολλανδίας. Πόσο μήκος έχει, τόσο. Αυτή είναι η ακτογραμμή της Γερμανίας. Πόσο μήκος έχει, τόσο. Αυτή είναι η ακτογραμμή της Δανίας. Έχουν περίπου ίδια μήκη. Περίπου. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη θαλάσσια περιοχή, να τη χωρίσουμε στη βόρεια θάλασσα, να τη χωρίσουμε στα ίσα, γιατί αυτό θα σημαίνει δικαιοσύνη. Το πειράσουμε στα τρία, αφού έχουμε την ίδια ακτογραμμή. Να προσέξουμε το επιχείρημα, είναι ότι με τι σημαίνει δίκαιο, ευθύδικο αποτέλεσμα, με βάση το μήκος της ακτογραμμής που έχει κάθε χώρα. Αυτό είναι μια πρώτη ερμηνεία. Γιατί η γραμμή της ίσης απόστασης δεν βγάζει δίκαιο αποτέλεσμα, διότι το γερμανικό κράτος έχει κύλι εσοχή. Αλλά τα άλλα δύο έχουν μια κερτή εσοχή που βγαίνει απ' έξω, και άρα τους φαίνεται, αν πάμε την ίση γραμμή, βγάζει με δίκαιο αποτέλεσμα και τους δίνει περισσότερα δικαιώματα η γεωγραφική διαμόρφωση. Ωραία. Άρα το γερμανικό κράτος τι προτιμεί, διεκδικεί αυτή την περιοχή. Να προσέξουμε τη διαφορά μεταξύ τους. Όλη η διαφορά μεταξύ τους είναι αυτό εδώ πέρα το. Όλη αυτή η περιοχή που είναι κάπως 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κάπως από 7 επίσης. Βγαίνει και με λογική κυριαρχία που είναι το σημαντικότερο. Έτσι, πέρα από τα στο Διεθνές Δικαστήριο, που είναι παραδειγματικό δικαστήριο, βγάζει κάποιες στην δικαιολόγηση την οποία κάνει για την απόφαση που παίρνει, παράγει επί της ουσίας την αντίληψη η οποία υπάρχει και σήμερα. Ποια είναι αυτή η αντίληψη? Είναι ότι η γραμμή της απόστασης δεν είναι υποχρεωτική μεταξύ των μερών. Είναι απλώς μια μέθοδος. Και δεύτερο, ότι η οριοθέτηση πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή του να παραχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ευθυδικία. Τρίτο, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις. Ποια είναι η σχετική περίσταση εδώ? Το σχήμα της ακτογραμμής που δείχνει το γερμανικό κράτος. Διότι έχει μια εσοχή. Ωραία, παίρνοντάς το αυτό, προφανώς η ευθυδικία δεν συνεπάγει ισότητα, άρα ακυρώνει το επιχείρημα των Γερμανών, δεν το μοιράσουμε στα ίσα. Αλλά έχει συγχρόνως ακυρώσει και το επιχείρημα των Γερμανών και των Δανών. Και παράγει μια τέτοια λύση. Η λύση δηλαδή που παράγει το Διεθνές Δικαστήριο είναι αυτή περίπου εδώ πέρα. Ένα τέτοιο σχήμα. Που είναι κάπου ανάμεσα και στα δύο. Τώρα, είναι σωστό ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε πώς συγκροτούνται πρώτον. Ποια είναι η γλώσσα διεκδικήσεων και δεύτερον ποιο είναι το αναγκαστικό έδαφος που οι διεκδικοί σε κατέρευση των ελληνικών του τουρκικού κράτους θα παίξουν. Ποια θα είναι λοιπόν η γλώσσα? Η γλώσσα θα είναι ευθυδικία. Πρώτο κριτήριο ευθυδικίας, το μήκος της ακτογραμμής. Με βάση το μήκος της ακτογραμμής έχουμε, που είναι ισχυρό επιχείρημα του τουρκικού κράτους, κάτι θα πρέπει να γίνει. Δεύτερη, σχετικές περιστάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική διαμόρφωση πιθανόν. Τρίτη, η μέθοδος της απόστασης. Όλες οι υπόλοιπες περιστάσεις εδώ πέρα παρουσιάζουν πολύ λίγες από αυτές που με κάποιο τρόπο είναι λίγο σχετικές πιθανόν και με τη σχέση του ελληνικού με το τουρκικό κράτος. Η διαμάχη, επόμενη διαμάχη, τις παίρνουμε χρονολογικά, είναι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας. 1979 είναι η απόφαση, ξεκινάει με 1977. Ποια είναι η διαμάχη εδώ? Πρέπει να φτιάξουμε τη διαρχία στη μάχη επί της ουσίας, εντάξει, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας. Με βάση τη γραμμή της ίσης απόστασης, φτιάχνεται αυτή εδώ πέρα η παχιά γραμμή. Ωραία, έχουν όμως μια διαφορά. Μάλλον δεν μετράνε με τα ίδια εργαλεία. Okay. Οι μεν Βρετανοί θεωρούν ότι η ίση απόσταση πάει μέχρι εδώ, άρα όλος αυτός ο χώρος δικός τους. Οι μεν Γάλλοι θεωρούν ότι η ίση απόσταση πάει μέχρι εδώ. Με τι έχει να κάνει αυτό? Με νησάκια που υπάρχουν εδώ που μετατοπίζουν την ίση απόσταση, γιατί και αυτά και τα νησάκια όπως είδαμε έχουν δικαιώματα. Άρα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το εδώ πέρα είναι ένα σημείο μιας διαφοράς που είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το κύριο ζήτημα. Αυτά τα νησάκια εδώ είναι βρετανικά και βρίσκονται μέσα στον κόλπο της Γαλλίας. Και είναι εντελώς αποσπασμένα από το μεγάλο, από τη Μεγάλη Βρετανία και είναι σχεδόν μέσα όλα στη Γαλλία. Αλλά είναι βρετανικά. Αυτά δεν θα πρέπει να έχουν υφαλοκρηπίδα.
αποκλειστική οικονομική ζώνη, με χώρια ύδατα. Αν όμως συμβαίνει αυτό, η Βρετανία τι διεκδικεί? Η Μεγάλη Βρετανία διεκδικεί να πάει έτσι ο χωρισμός της περιοχής. Όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα να είναι Μεγάλη Βρετανία. Η Γαλλία τι διεκδικεί? Αυτά να περιοριστούν, να έχουν μόνο μια μικρή ζώνη μεταξύ τους. Γιατί τα επιχειρήματα είναι προφανή. Η Μεγάλη Βρετανία είναι ότι αφού αυτές είναι μίσοι, θα πρέπει να ενωθούν με το υπόλοιπο να μην είναι αποσπασμένες. Μέρη της Γαλλίας είναι ότι αυτές είναι αποσπασμένες από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι πάρα πολύ κοντά στα γαλλικά σύνορα, θα δημιουργηθεί μη ευθύδικο αποτέλεσμα και άρα θέλουμε να το μοιράσουμε στα ίσα, θα πρέπει να, να τα απομονώσουμε από την άωση της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτή είναι η διαμάχη. Τι μας θυμίζει? Την ιστορία με τη νησιά εδώ πέρα. Να ξέρει, δηλαδή είναι, έχει να κάνει με τη Μυτιλήνη, έχει να κάνει με τυχείο, έχει να κάνει με αυτά τα νησιά. Όχι με τα Δωδεκάνησα, που είναι λίγο άλλη ιστορία. Αλλά με αυτά τα απομονωμένα νησιά που είναι πάρα πολύ κοντά επίσης στα σύνορα με την Τουρκία και οι κουσούρες αποκλείουν από το τουρκικό κράτος ώστε την ανθρώπινη να έχει φαλακρωτή δικαιώ. Ποια είναι η απόφαση του δικαστηρίου? Με βάση... εδώ πέρα είναι μια βασική τροποποίηση που οργανώνει εντελώς πια το σύγχρονο κανόνα. Ξεκινάμε και φτιάχνουμε μια δοκιμαστική μέση απόσταση και από εκεί και μετά την τροποποιούμε για να υπάρχει ευθύνη με αποτέλεσμα. Τι παίρνουμε εδώ πέρα σαν βασικό σημείο της ευθυντικίας? Όχι το μήκος της ακτογραμμής, γιατί και οι δύο έχουν περίπου την ίδια ακτογραμμή. Αλλά παίρνουμε το γεγονός ότι αν ότι θα αποκτώταν πλήρως, θα έφερε πλήρως σε ΑΟΣ η Γαλλία, παρόλο που έχουν την ίδια ακτογραμμή. Και αυτό που παραείται από τη σχετική περίσταση ότι αυτά τα νησιά είναι αποκομμένα, αποσπασμένα από τη Μεγάλη Βρετανία και πολύ κοντά στην Γαλλία. Άρα τι κάνει, βρίσκει μια λύση, μέση λύση πάλι, η οποία δίνει περίπου αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή. Εντάξει, δίνει αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή σαν Βρετανική. Και τους δίνει, σε αυτά τα ίδια, τους δίνει πολύ μικρά, τους δίνει μόνο 3 ναυτικά μίλια, είναι χώρια υδατά, όχι καν 6, σε καμία περίπτωση. Παρόλο που θα μπορούσαν να έχουν 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα από αυτή την πλευρά, που είναι ανοιχτή, να προσέξουμε λίγο αυτό το σημείο. Παρόλο που το διεθνές δίκαιο εκείνη την εποχή έλεγε 6 ναυτικά μίλια, τους είχε 3 ναυτικά μίλια ως ευθύνητο αποτέλεσμα, χώρια ύδατα, και μια πολύ περιορισμένη ΑΟΣ που είναι γύρω στα 9 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη πλευρά. Η δεύτερη περίπτωση. Η τρίτη περίπτωση είναι επίσης σημαντική. 1985 Λιβύη Μάλτα. Ωραία, τι σημαίνει Λιβύη 1985? Καντάφη. Τι σημαίνει Καντάφη τότε? Υπό την απειλή επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Okay. Δηλαδή, Καντάφη, τι είναι το όνομα Λιβύη εκείνη την εποχή? Το άντρο του κακού. Είναι στα 45 ήδη. Είμαστε ήδη στα... είμαστε στα 1985, όπου έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ μιας ευρωπαϊκής χώρας, τον Ιμάλτα, και της Λιβύης, μιας διέλευσης, σε σχέση με τον... πώς το λένε, σε σχέση με τον οριοθετητικό με αυτές τις θαλάσσιες ζώνες του χρόνου, όσο πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο παίρνει μια απόφαση που δικαιώνει τη Λιβύη, παρόλο που είναι ο Καντάφη. Έχει μια σημασία αυτό το πράγμα. Το Διεθνές Δικαστήριο είναι ένα όργανο που έχει να κάνει με κάποιο τρόπο με την Αμερικάνικη Τάξη Πραγμάτων επίσης. Και λέει το εξής, επειδή η Λιβύη έχει πάρα πολύ μεγάλο μήκος ακτογραμμής και η Μάλτα έχει πολύ μικρό μήκος ακτογραμμής, θα είναι μη ευθυντικό αποτέλεσμα η γραμμή της ίσης απόστασης. Άρα τι θα κάνουμε, θα μετατοπίσουμε τη γραμμή έτσι ώστε να έχει περισσότερο χώρο η Λιβύη. Εντάξει, αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο γίνεται. Ποιο είναι το κριτήριο? Η ακτογραμμή, το μήκος της ακτογραμμής. Έχει ένα ενδιαφέρον πως παίρνουν όλα αυτά τα ζητήματα η ίση απόσταση και η φιλικία. Φτιάχνουμε κάτι σαν ένας κανόνας 2-3 βημάτων, δηλαδή χαράζει μια δοκιμαστική μέση γραμμή και μετά αυτός ο κανόνας δηλαδή υπάρχει στον εφαρμόστη για την περίοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Τελευταία περίπτωση που ίσως να έχει ενδιαφέρον είναι η περίπτωση μεταξύ Ερυθρέας Ιεμένης. Αυτή έχει ενδιαφέρον γιατί ερμηνεύει τη συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή η Ιεμένη είναι επίσης χώρα που ανήκει στη συνθήκη της Λοζάνης για τον τρόπο με τον οποίο
όταν κατέρευσε το τουρκική αυτοκρατορία, ας πούμε, μοιράστηκαν τα διάφορα σύνορα, ας πούμε, κτλ. Το βασικό σημείο είναι ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το όριο των τριών αθλητών μιλίων που αναφέρει για τη συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά λέει, επιμερίζεται δηλαδή, όλο το ζήτημα είναι πώς θα χαραχθεί μια γραμμή μεταξύ Εμένης και Ερυθρέας. Και εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα μισάκια, τα οποία ανήκουν στη συνθήκη της Λοζάνης. Το δικαστήριο πέρα και ερμηνεύει τη συνθήκη της Λοζάνης και λέει ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα τρία ναυτικά μιλιά που λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Τι θα γίνει, θα αντιμερίσουμε τα νησιά με βάση την Αιγύπτο σε μια εκτογραμμή και με βάση αυτό θα τους δώσουμε την εγχώρια γύρω κτλ. Δεν παίρνω περισσότερο στην ερμηνεία, μπορεί να το συζητήσουμε ή όχι. Άρα, να κρατήσουμε λίγο τα κεντρικά σημεία. Πώς οργανώνει η καπιταλιστική κυριαρχία στη θάλασσα? Με βάση το δόγμα η γη κυριαρχεί στη θάλασσα. Άρα έχεις γη, έχεις και θάλασσα. Δεν έχεις γη, δεν θα έχεις θάλασσα. Υπάρχουν όμως πρόβλημα. Δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία έχει δικαιώματα σε ΑΟΣ. Γιατί υπάρχει άρθρο μέσα στο Διεθνές Δικαίωμα το οποίο λέει ότι ένα κράτος το οποίο είναι περίκλειστο, τα γειτονικά κράτη πρέπει να του εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όλες τις ζώνες που έχουν και αυτά. Να ξέρω, θα πρέπει να το εξασφαλίσουν στη Θεσσαλονίκη λιμάνι για να φέρουν πλοία της Βόρειας Μακεδονίας να εκμεταλλεύονται με κάποιο τρόπο με μια συμφωνία ΑΟΣ κτλ. Και αυτό είναι μέλος του Διεθνούς Δικαίου, άρα με κάποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει να έχει σιδηροδρομική πρόσβαση προφανώς στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και όλα τα σχετικά για να ξεφύγουμε λίγο από τους μύθους του εθνικισμού της λίγο πιο βόρειας που υπάρχουν πιο βόρεια. Δεύτερο, ότι υπάρχει ότι όλες οι συμφωνίες μεταξύ των κρατών και άρα έτσι πρέπει να οργανώσουν και τις διεκδικήσεις τους, αν δεν πάνε πολεμικά, καθορίζονται με βάση την αρχή της ευκαιρίας. Δεύτερο, πρέπει να παίρνει και η μέθοδος της ίσης απόστασης και οι σχετικές περιστάσεις. Όταν λέμε αρχή ευκαιρίας, ένα σημαντικό κριτήριο, αλλά όχι το μόνο, είναι το μήκος της αυτογραμμής και ότι οι ειδικές περιστάσεις συνδέονται με τη γεωγραφία κτλ. Τώρα, αν καθίσουμε και δούμε τις διαφορές, και εδώ πέρα κλείνω για να κάνουμε συζήτηση, θα πάμε πολύ πιο γρήγορα, ας πούμε. Οι διαφορές που υπάρχουν, που δεν αφορούν το διεθνές δίκαιο, γιατί αυτές που αφορούν το διεθνές δίκαιο, με κάποιο τρόπο ήδη από τα παραδείγματα, νομίζω ότι έχουν γίνει σαφές και τα σημεία στα οποία οργανώνεται η αντιπαράθεση, τα ίδια κατέρευσαν επιχείρηματα, αλλά και οι πιθανότητες, ο τρόπος με τον οποίο τελικά θα διευθετηθούν αν και όταν και πότε. Το ένα είναι ζήτημα της αποστρατηγικοποίησης των νησιών. Η αποστρατηγικοποίηση των νησιών διέπεται από, δηλαδή, τι θα πρέπει, Μυτιλίνη, Χίος, όλα αυτά εδώ πέρα τα νησιά, τα οποία είναι προγραμματισμένα, διέπεται από διάφορες συνθήκες. Δεν θα πρέπει να έχουμε στρατό. Εντάξει. Τα έχουμε περίπου όλα εδώ πέρα. Όλοι γνωρίζουν ότι εκεί πέρα υπάρχει ελληνικός στρατός. Άρα είναι ένα σημείο που το τουρκικό κράτος λέει ότι το ελληνικό κράτος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει τεθεί από το 1953 γιατί έχει στρατιωτικοποιήσει αυτά τα νησιά. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται η επιχειρηματολογία και για τα άλλα, γιατί αν έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, μάλλον έχει ένα πρόβλημα. Αυτό είναι περίπου το όλο ζήτημα. Εδώ πέρα υπάρχει και η κατέρευση με επιχειρηματολογία, που ειδικά μετά του δίδυμου πίδυμου και τη στρατιωτικοποίηση σχεδόν όλη τη γη με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, ή μάλλον είναι μια αδυνατισμένη θέση του τουρκικού κράτους ότι το ελληνικό κράτος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, γιατί γενικά παντού υπάρχουν ακόμα τις άλλες προσδοκημένες ζώνες και στρατιωτικά. Χωρικά ύδατα. Χωρικά ύδατα το αναπτύξαμε προηγουμένως, οπότε πάρα πολύ λειτουργικά. Σε περίπτωση που επεκταθούν σε 12 ναυτικά μίλια, το ίδιο γίνεται και στην ελληνική θάλασσα. Με βάση το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις που λέγαμε, ότι ξαφνικά θα γίνει, ας πούμε, περίπου το 70% του Αιγαίου θα είναι ένα ελληνικό, μια κλειστή ελληνική θάλασσα αν γίνει τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι επίσης ένα βασικό σημείο, το οποίο το τουρκικό κράτος δεν μπορεί να το δεχτεί, διότι ξαφνικά αποκόπτονται μεταξύ τους τα λιμάνια. Άρα σε οποιαδήποτε πιθανή διευθέτηση πιθανόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι σε κάποια σημεία θα υπάρχουν 12 ναυτικά μίλια και σε κάποια σημεία ανοίγματα. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει διαφορετικά. Στον ενέργειο χώρο, κεντρικό ζήτημα, και συγγνώμη λίγο εδώ θα το κρατήσω λίγο περισσότερο. Ο ενέργειος χώρος ρυθμίζεται ως εξής. Πόσα ναυτικά μίλια έχει στη θάλασσα
Τόσα ναυτικά μιλιά έξω από τον ενέργειο χώρο. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη διευθέτηση. Το ελληνικό κράτος έχει 6 ναυτικά μιλιά τώρα στη θάλασσα. Πόσα ναυτικά μιλιά πρέπει να έχει στον ενέργειο χώρο με βάση το διεθνές δίκαιο που λέμε, που επικαλείται και το ελληνικό κράτος και το εξωτερικό του. 6 ναυτικά μιλιά. Πόσα έχει πραγματικά το ελληνικό κράτος σήμερα? 10. Το τουρκικό, τι σημαίνει ότι έχεις 6 δικαίωμα, αλλά έχεις 10 πέραν του δικαίου, δηλαδή με τον τζαμπουκά διεκδικείς 10 ναυτικά μίλια και με τους νόμους τους οποίους έχεις. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείς ένα προηγούμενο που άλλο, ο άλλος δεν το αμφισβητήσει. Τότε μετά από 50 χρόνια, αν ληφθεί την τουρκική σύγκρουση, θα πάνε οι Έλληνες αξιωματικοί και θα πούνε, μα εδώ και 50 χρόνια, 100 χρόνια, το τουρκικό κράτος δεν έχει αμφισβητήσει ποτέ τη δυνατότητά μας να επεκταθούμε σε 10 ναυτικά μίλια. Άρα έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκαιο, αφού δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ, πάνω το αποδέχεται. Εντάξει, και είναι ισχυρό επιχείρημα αυτό. Οπότε τι κάνει το τουρκικό κράτος, συνέχεια στέλνει αεροπλάνο μεταξύ 10 και 6 ναυτικών μιλίων. Όλο αυτό που λέγεται παραβιάσεις, το τουρκικό κράτος δεν παραβιάζει σχεδόν ποτέ το όριο των 6 ναυτικών μιλίων. Παραβιάζει τη ζώνη μεταξύ 10 και 6 ναυτικών μιλίων. Τι κάνει το ελληνικό κράτος ως απάντηση για να διεκδικήσει τη δυνατότητα να έχει μια επεκταμένη ζώνη πέραν του διεθνούς δικαίου σε ένα αέριο χώρο, σηκώνει συνέχεια αεροπλάνα, ας πούμε, για να αντιμετωπίσουν τις υποτιθέμενες παραβιάσεις από το τουρκικό κράτος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, γνωρίζουμε. Πιλότους νεκρούς. Πέρα από τα μεγάλα κόστη, ας πούμε, κλπ. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα, είναι προφανώς μια διεκδίκηση η οποία γίνεται με μη πολεμικούς όρους του ελληνικού κράτους, που επεκτείνει την κυριαρχία του στον αέρα, πέραν αυτού του πράγματος το οποίο κανονικά θα έπρεπε να, με βάση το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχουν δικαιολογίες γι' αυτό, ναι, γιατί εμείς διεκδικούμε, λέει, το ελληνικό κράτος 12 ναυτικά μίλια στη θάλασσα, αλλά δεν μας αφήνει το τουρκικό και το κάνουμε στον αέρα. Και το έτσι το είχαμε ψηφίσει το 1931, αυτή είναι περίπου η συζήτηση η οποία υπάρχει. Είναι επίσης σημαντικό ότι τα 10 ναυτικά μίλια κλείνουν επίσης το πέρασμα. Δηλαδή, από τουρκικά αερομηχανικά δεν μπορούμε να περάσουμε. Να φτάσουμε από την άλλη πλευρά. Γιατί έχει κλείσει το πέρασμα με τα 10 ναυτικά μίλια, έχει φτιάξει ένας κλειστός ενέργειος χώρος, ο οποίος είναι ελληνικός. Τώρα, FIR. Τώρα, τους τελευταίους μήνες, οι πιο σοβαρές εφημερίδες δεν μιλάνε για παραβιάσεις ένα αέριο χώρο. Αν το έχετε προσέξει, μιλάνε για παραβιάσεις FIR, που έχει μια σημασία. Δηλαδή, η ακραία γλώσσα που υπήρχε πριν από 2 χρόνια, που οπότε τα τουρκικά ναυτικά ασκούσαν το ίδιο δικαίωμά τους να μπαίνουν στη ζώνη 10 ως 6 ναυτικά μίλια, αυτό αυτομάτως το λέγανε παραβίαση του ενέργειου χώρου τότε. Τώρα όμως λέγανε παραβίαση FIR. Αυτός ο όρος δεν έχει κανένα νόημα. Το FIR είναι μια διοικητική διαίρεση, η οποία ρυθμίζεται από τη σύμβαση του Σικάγου του 1944 και έχει να κάνει με τις ζώνες αναφοράς πτήσεων. Για διάφορους λόγους υπήρχε μια ολόκληρη διαμάχη του ελληνικού με το τουρκικό κράτος σε δεκαετία του 70 μέχρι το 80. Που είχαν απαγορευτεί και όλες οι διεθνείς πτήσεις γιατί δεν είχαν καταλήξει σε FIR μεταξύ τους, άρα δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο. Το τουρκικό κράτος διεκδικούσε αυτό το χώρο σαν FIR ναυτικό και αυτό εδώ πέρα το χώρο σαν ελληνικό. Το ελληνικό κράτος διεκδικούσε όλον αυτόν εδώ πέρα το χώρο και αυτή τη στιγμή αυτή είναι η πραγματικότητα η τρέξα σαν FIR ελληνικό. Τι έχει να κάνει, πού παίζει λίγο το FIR, παίζει συγχρόνως στο ότι το τουρκικό κράτος με αυτή τη γραμμή είναι κυφαλοκρηπίδα που διεκδικεί στο Αιγαίο. Αυτή η γραμμή δηλαδή το FIR δίνει με την κυφαλοκρηπίδα που διεκδικεί στο Αιγαίο το τουρκικό κράτος. Τι σημαίνει αυτή η διαίρεση. Αυτή η διαίρεση σημαίνει, αφού αυτό διεκδικεί ως κυφαλοκρηπίδα το τουρκικό κράτος, ότι δεν αναγνωρίζει στα νησιά δικαίωμα σε κυφαλοκρηπίδα. Εντάξει, αυτή είναι η βασική διεκδίκηση η οποία υπάρχει. Αφήνουμε την υφαλοκρηπίδα που τη συζητήσαμε, αφήνουμε και τις γκρίζες ζώνες που είναι προφανώς μια μεγάλη συζήτηση και πάμε να δούμε με ποιο τρόπο διεθνώς έχουν προταθεί διάφορες σκέψεις. Όχι, δηλαδή τα ονόματα που έχουν προτείνει αυτές τις σκέψεις είναι ακαδημαϊκοί με ένα, αλλά δηλαδή έχουν συμμετέχει σε διεθνή δικαστήρια. Άρα δεν είναι επίσημες προτάσεις, αλλά ούτε και το ακαδημαϊκή συζήτηση. Είναι υποδειγματικές προτάσεις γιατί έχουν μια λύση στο Αιγαίο,
κάτω εκεί πέρα ανάμεσα παίζει. Με βάση όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε, τις προηγούμενες, με ποιον τρόπο τα Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, δεν το είδαμε εδώ, δηλαδή άλλα καπιταλιστικά κράτη, διευθέτησαν τις μεταξύ τους διενέξεις. Δηλαδή, άρα όλα αυτά που θα συζητήσουμε τώρα ενσωματώνουμε την ιστορία επίλυση των προηγούμενων διενέξεων, ένα, εντάξει, και ταυτόχρονα τη ματιά μελών ακαδημαϊκών οι οποίοι έχουν συμμετέχει σε τέτοια διεθνή δικαστηρία. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Είναι δύο οι μεγάλες προτάσεις, η μία είναι του Γκάρν και η άλλη είναι του Γουίλσον. Ο Γουίλσον προτείνει ότι για να υπάρχει ένα ευθύδικο αποτέλεσμα θα πρέπει η ΑΟΣ ή η φαλοκριτήτα της Τουρκίας να μπει μέσα, να έχει να κάνει κάτι σαν δάχτυλα μέσα στο Αιγαίο. Να μην αποκόψει τα ελληνικά νησιά, αλλά να δοθεί στη δυνατότητα στην Τουρκία για να έχει, για να είναι λίγο ευθύδικο το αποτέλεσμα με βάση το κριτήριο της αναλογικότητας ακτογραμμής που είπαμε. Εντάξει, να μπει μέσα. Ο Γκάρν τώρα έχει μια πιο σύνθετη λύση, η οποία περίπου λέει το εξής. Να πάρουμε τη γραμμή της ίσης απόστασης, το FIR που βλέπαμε προηγουμένως, ό,τι είναι κενό εκεί μέσα, ότι είναι λευκό, να είναι ως υφαλοκρηπίδα του τουρκικού κράτους, αλλά να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα συμπλέγματα των ελληνικών νησιών να έχουμε τη δική τους υφαλοκρηπίδα. Άρα περίπου αυτό να είναι ταυτόχρονο και η υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών με μια επέκταση προς τα 12 ναυτικά μίλια κλπ. Αυτό εδώ πέρα το βασικό της είναι πιο φιλελληνική πρόταση προς το συμφέρον του ελληνικού κράτους, γιατί δεν αποκόπτει τα ελληνικά νησιά. Αυτή εδώ πέρα θυμίζει περισσότερο την συζήτηση Βρετανίας-Γαλλίας. Γιατί αποκόπτει κάποια νησιά, ως προς τη δυνατότητα ΑΟΖΟ και χωριολιδάτων, μετά συντυχαίωμα, όχι κυριαρχία δηλαδή, αλλά κυριαρχικών δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεις. Αυτά. Σαν παρουσίαση των βασικών ζητημάτων. Α, και ένα τελευταίο με τον Καστελόριζο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική πρόταση, η οποία θέλει σύνορα με την Κύπρο, στη θάλασσα, στηρίζεται στον Καστελόριζο, που δεν φαίνεται καν στο χάρτη, είναι μια κουτσουλιά, έχει μια ολόκληρη φαλοκρηπίδα δικιά του. Εντάξει. Η τουρκική πρόταση, η οποία στηρίζεται στο ότι όλο αυτό είναι τουρκικό, θέλει τον Καστελόριζο να μην έχει τίποτα. Υπάρχουν παραδείγματα, η διαμάχη Καναδά-Γαλλίας, που δείχνουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση που υπάρχουν πολύ μικρά νησιά, δικαιούνται μια στήλη. Εδώ δηλαδή, μια στήλη η οποία θα είναι ΑΟΣ. Άρα, η ιστορία με τον Καστελόριζο, που είναι η τρέχουσα ιστορία αυτή που οργανώνει τη σύγχρονη διαμάχη, ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο με τις έρευνες πετρελαίου κλπ. Είναι μια ιστορία που έχει να κάνει από τη μια μεριά με τον ελληνικό εθνικισμό, τον ακραίο που στηρίζεται στο ότι όλο αυτό εδώ πέρα θα είναι ελληνική ΑΟΣ, γιατί με τον Καστελόριζο τόσο κράτη και ότι θα ρεκλουπίδω 200 ναυτικών μιλίων. Αυτό είναι το επιχείρημα. Και ανάμεσα στην τουρκική διεκδίκηση, το ΑΟΣ είναι πολύ μικρός σε σχέση με την ακτογραμμή της Τουρκίας, άρα δεν δικαιούται τίποτα. Εντάξει, αυτή είναι η τρέχουσα διαμάχη με όρους επιχειρημάτων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Sorry που κράτησε αρκετά.